Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σύντροφοι και συντρόφισσες, στον απόϊχο της σημερινής απεργιακής κινητοποίησης, ως συνέχειας των αγωνιστικών πρωτοβουλειών πρωτόγνωρης μαζικότητας των προηγούμενων ημερών, χαιρετίζουμε το ηχηρό παρόν του πιο ζωντανού κομματιού της κοινωνίας για τους τραγικούς απόντες των τεμπών, τους συνομήλικους τους που δεν τους επέτρεψαν να ζήσουν. Σε αυτή τη μεγάλη επιστροφή στους δρόμους του αγώνα της νεολαίας, δηλαδή του νέου λαού της χώρας μας, είναι κοινή απίστωση ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει το ίδιο και πως δεν πάει άλλο με την αδικία και την εκμετάλλευση στο σαθρό εκ θεμελίων καπιταλιστικό σύστημα. Σε αυτή την κοινωνική και ιστορική ρογμή για τη χώρα μας, με πρωτοπόρους όσους ορκίζονται στο ψωμί και στη γροθιά τους, τους κομμουνιστές δηλαδή, αισθανόμαστε όμορφα που βρίσκεται κοντά μας, εδώ στη Θράκη, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Για τη συνέχιση και την ενδυνάμωση του κινήματος ενάντια στα σχέδια που απεργάζονται ερήμην μας, έτσι τουλάχιστον νομίζουν οι άσπονδοι σύμμαχοί μας, αναβαθμίζοντας δήθεν την περιοχή μας με τη μετατροπή της Αλεξανδρούπολης σε αμερικανονατοϊκή βάση και ενεργειακό κόμβο με απρόβλεπτες συνέπειες. Γενικά, είναι πλέον πάρα πολλά όσα μας δείχνουν πως η μόνη διέξοδος σε αυτό το θρίλερ ενδοτισμού, κινησμού, διαφθοράς, υποκρισίας είναι η συμπόρευση με το ΚΚΕ στις επικείμενες εκλογές. Μα και στους συλλογικούς αγώνες για μια πραγματική φυγή. Στο ερώτημα λοιπόν, γιατί με ΚΚΕ στις εκλογές, απαντάμε. Διότι η πολιτική υποχωρεί διαρκώς και δίνει τη θέση της σε μια διαχείριση των κοινωνικών αναγκών που προσαρμόζεται στις κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες δίχως να τις αμφισβητεί και άρα να επιχειρεί να τις ανατρέψει. Η θέση των αδύναμων οικονομικά συνανθρώπων μας, των μικροϊδιοκτητών γης, των μισθωτών, όλων των εργαζόμενων, δεν βελτιώνεται με γλίσχρα επιδόματα ή πας που προσβάλλουν τη λογική και την αξιοπρέπειά μας. Διότι αγανακτούμε με τον σύγχρονο πολιτικό λόγο που προσπαθεί να ξαναγράψει την ιστορία λειτουργώντας εσκεμμένα προκειμένου να εξουδετερώσει τις κοινωνικές αντιστάσεις που αντιμάχονται το κυρίαρχο πολιτικό σύστημα. Ο ιστορικός αναθεωρητισμός και ο αντικομουνισμός, ο οποίος αντικομουνισμός εντείνεται και πάντα είναι ο προπομπός των πιο αυταρχικών μεθοδεύσεων, είναι εχθροί για το σύνολο της κοινωνίας μας. Ξέρετε, ως εργάτρια της γραφής, ας μου επιτραπεί να θυμίσω πως η σημασία της γλώσσας και η τεράστια δύναμή της έχουν διερευνηθεί από τους αρχαίους ακόμη χρόνους. Τη συνηθισμένη σημασία των λέξεων την άλλαξαν για να δικαιολογήσουν τα έργα τους, έλεγε ο Θουκυδίδης. Γιατί δεν είναι ουδέτερες οι λέξεις, μα το αντίθετο. Είναι φορείς νοημάτων, ιδεών και αντιλήψεων για τον κόσμο. Γιατί λοιπόν ΚΚΕ στις εκλογές, διότι αγωνιούμε για τον πολιτισμό. Θυμώνουμε με την αξίωση των ανθρώπων της τέχνης
και ενώνουμε τη φωνή στον αγώνα τους για έναν πολιτισμό της αμφισβήτησης ενάντια στην εξαχρίωση, στη χυδαιότητα της εμπορευματοποίησης, στην εισβολή του κιτς, στη μεγιστοποίηση του κέρδους και όλων όσων εξανθρωποδίζουν τον άνθρωπο. Γιατί με το ΚΚΕ? Διότι μας προβληματίζει και μας τρομάζει η υπέρμετρη έκθεση στα αποκαλούμενα social media, η εκπόρνευση της εικόνας του, με διαφημιστή μάλιστα τον ίδιο του τον εαυτό. Με αυτή τη χυδαία επίδειξη πλούτου, με την ισοπαίδωση διαφορετικότητα σε μια κόλαση του όμοιου, με την αποθέωση του χρήματος, με την υποχώρηση των ανθρωπιστικών αξιών, με την πλημμυρίδα των πληροφοριών, αντί της αναζήτησης αληθινής, στέρεης γνώσης. Γιατί με το ΚΚΕ? Διότι ζήσαμε καλύτερα από τους γονείς μας, αλλά τα παιδιά και τα εγγόνια μας δεν θα ζήσουν, αν δεν αγωνιστούμε, καλύτερα. Θα ζήσουν χειρότερα από εμάς, λόγω κατάργησης των συλλογικών δικαιωμάτων, χωρίς κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστική εκπαίδευση, δωρεάν υγεία, σύνταξη και άλλα τόσα. Σε δραματικές συνθήκες κλιματικής κατάρρευσης, ιμπεριαλιστικών πολέμων, υποχρεωτικής μετανάστευσης, εξαιτίας της αχαλήνωτης επιδίωξης του καπιταλιστικού κέρδους. Γιατί με το ΚΚΕ? Διότι οι κομμουνιστές, με την ανιδιοτέλειά τους, τη γενναιότητά τους να διαφοροποιούνται στη γενική ισοπαίδωση, με τη μαχητικότητά τους, το θάρρος τους να αγωνίζονται για οικουμενικά και επανανθρώπινα ιδανικά, όπως είναι η ειρήνη, την αισιοδοξία τους πως ένας κόσμος καλύτερος είναι εφικτός, τη διεθνιστική αλληλεγγύη τους, τη δύναμή τους να προτάσουν το εμείς αντί του εγώ, είναι φωτεινά παραδείγματα. Για όλα αυτά, η συμπόρευση με το ΚΚΕ, ιδίως τώρα που η κρίση εμπιστοσύνης βαθαίνει το κοινωνικό ρήγμα, είναι αν μη τι άλλο επιβεβλημένη. Σας ευχαριστώ για την τιμή της πρότασης και τη συμμετοχή μου στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στον Εύρο, η οποία, δεδομένων των αντικειμενικών δυσκολιών μου, θεωρώ ότι σημασιοδοτεί επίσης την ανάγκη συμμετοχής όλων μας, όλων ανεξαιρέτητος, και ενάντια σε κάθε είδους αποκλεισμό, καθώς και την ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος. Καλή αντάμωση στους δρόμους του αγώνα και στις κάλπες.